Κυρία Πρόεδρε, ο λόγος που θα διαβάσω την ομιλία του Πρόεδρου του ΕΛΑΜ είναι επειδή ο κ. Χρήστου βρίσκεται στο συνέδριο του ECR των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών που πραγματοποιείται στη Ρώμη. Η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό γίνεται λίγο πριν κλείσει ένα χρόνο στη διακυβέρνηση του τόπου ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τέτοια εποχή πέρσι, οι πολίτες έγιναν δέκτες πολλών υποσχέσεων και από τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Υποσχέσεις και δεσμεύσεις για κάθαρση από φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία, να θυμίσω, αφορούν και την περίπτωση της Focus, το κλείσιμο και τη διαχείριση του συνεργατισμού, τα χρυσά διαβατήρια και όχι μόνο τα όσα ακούμε το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε επίσης για σχέδια που θα βελτιώσουν το μεταναστευτικό πρόβλημα και μια άτυπη μάχη για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα την ακρίβεια. Ερχόμενοι λοιπόν στο σήμερα, αυτό που βιώνουν οι πολίτες είναι μια καθημερινή μάχη για επιβίωση. Με αυξανόμενες τιμές, τεράστιες φορολογίες και ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα για καταβολή δόσεων και λογαριασμών. Όλα αυτά την ώρα που η μισή είναι στα ίδια επίπεδα και η αναμονή δεκάδων ομάδων συμπατριωτών μας είτε από διαφορετικά επαγγέλματα, είτε ακόμα και από αυτούς που ονομάζαμε κάποτε μεσαία τάξη, ήταν ότι τουλάχιστον για μια σειρά από θέματα θα είχαμε ένα διαφορετικό κρατικό προϋπολογισμό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η προσέγγιση του προϋπολογισμού, πέραν από την απλή διαχείριση για να παρουσιαστεί ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός, θα έπρεπε να δείξει και τη διάθεση του κράτους για να τεθούν βασικοί στρατηγικοί σχεδιασμοί, έτσι ώστε σε κέριους τομείς της οικονομίας να μπορούσαμε να έχουμε και μελλοντικές ελπίδες για ανάπτυξη. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις ομιλίες μας αναφέρουμε την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλληλείας. Βάσει του πληθυσμού της χώρας μας και με δεδομένο ότι με τους συγκεκριμένους κλάδους ασχολούνται χιλιάδες συμπατριώτες μας, θα μπορούσαμε, αν και εφόσον διαχρονικά η πολιτεία το επιθυμούσε, να έχουμε αυτάρκεια σε σειρά βασικών αγαθών, χωρίς την ανάγκη για τον αριθμό των εισαγωγών που έχουμε σήμερα. Οι δαπάνες, λοιπόν, στους συγκεκριμένους τομείς θα ήταν και μια επένδυση του κράτους που με μαθηματική ακρίβεια θα είχε πολλαπλάσια ωφέλη. Δυστυχώς, τα τελευταία 15 χρόνια και με σύγκριση τις αυξανόμενες ανάγκες αυτών των κλάδων και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η κρατική παρέμβαση είναι καθομολογία κατώτερη των περιστάσεων. Προχωρώντας σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα αυτών των τραπεζών, θα πω αρχικά ότι διαχρονικά, σαν κόμμα, ήμασταν υπέρ των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και εναντίον της ασυδοσίας των επιχρεώσεων και της αντιμετώπισης των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εταιριών διαχείρισης δανείων που καταχρηστικά και απαράδεκτα οδήγησαν πολλούς συμπατριώτες μας δανειολήπτες στην απόγνωση και σε πολλές των περιπτώσεων στην εκποίηση της περιουσίας τους. Το δικαίωμα να προσφύγει ο δανειολήπτης στη δικαιοσύνη για εμάς είναι επιβεβλημένο. Άκουσα την προηγούμενη συνεδρία της Ολομέλειας τον κύριο Γεωργιάδη να αναφέρει ότι αυτή η θέση του ΕΛΑΜ είναι επικίνδυνη. Είναι λογικό από τη μία να υπάρχει σχολιασμός και παρακολούθηση του τι λέμε. Από την άλλη όμως είναι τραγικό να παραφράζεται ο λόγος του οποιοδήποτε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Με την πρότασή μας, το δικαίωμα κάποιου για προσφυγή στη δικαιοσύνη θα ήταν το πιο άμεσο μέτρο για ξεκαθάρισμα του ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όποιος δεν μπορούσε να αποδείξει με έγγραφα και αποδείξεις αποπληρωμής μέρους ή και όλου του ποσού του δανείου, τότε δεν θα είχε το δικαίωμα στη μετέπειτα πορεία για αυτήν τη διαδικασία. Στο πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν των εκποιήσεων, έχουμε καταθέσει αρκετές προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε μεγάλο βαθμό στο πρόβλημα. Ξεκινώντας, διαχωρισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών από δανειολήπτες που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Το λέμε και το τονίζουμε από το 2018. Δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να έχει τον πρώτο λόγο στην αγορά της περιουσίας του πριν αυτή ξεπουληθεί
σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και μάλιστα σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Παροχή κινήτρων στους καλοπληρωτές, ώστε να αποτρέψουμε φαινόμενα στρατηγικών καλοπληρωτών και να ενισχύσουμε τους συμπατριώτες μας που με τόσες στερήσεις έχουν καταφέρει να μείνουν συνεπείς. Θυμίζω ότι καταψηφίσαμε κάθε προσπάθεια αλλαγής της νομοθεσίας προς όφελος των τραπεζών και σταθήκαμε έμπρακτα στο πλευρό συμπατριωτών μας, σταματώντας δεκάδες εκποιήσεις στους χώρους πληστηριασμών πριν αλλάξει εν λόγω διαδικασία. Οι αλλαγές στην νομοθεσία που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή δεν μπορούν να μας αφήσουν με πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον, εφόσον έχουμε ακούσει και από κυβερνητικές πηγές ότι θεωρούν ότι το πρόβλημα σε μεγάλων επίπεδων έχει λυθεί. Αυτό θα αποδειχτεί και τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και τους επόμενους μήνες. Έγινε ένα πολύ μικρό βήμα, αλλά είμαστε ήδη πάρα πολύ μακριά από τότε που θα έπρεπε να γίνουν πολύ πιο αποφασιστικά βήματα. Είναι υποχρέωση μας, ως πολιτιακοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούμε των λαών, να τον υπερασπιζόμαστε και στην πράξη απέναντι σε ένα προκλητικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί σαν κράτος εν κράτη και στις πλήστες των περιπτώσεων δεν κάθεται ούτε καν για διαπραγμάτευση. Είναι επίσης δεδομένο, και θεωρώ ότι το γνωρίζουμε όλοι σε αυτήν την αίθουσα, ότι πολλοί από τους συμπατριώτες μας που το 2013 τους έχει επιβληθεί κούρεμα καταθέσεων, σήμερα να θεωρούνται ότι ανήκουν στην κατηγορία των κόκκινων δανειοληπτών. Είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην υπήρξε ούτε και μία ρύθμιση για δικαίωση αυτών των ανθρώπων, είτε τουλάχιστον μία πρόταση για βελτίωση της σημερινής τους κατάστασης? Προφανώς αυτόν δεν πηγαίνει στους σημερινούς κυβερνώντες. Θα πάει και σε αυτούς όμως σε λίγο διάστημα. Τέλος, όσον αφορά τα επιτόκια, οι επιπτώσεις από την αύξησή τους είναι ήδη εμφανές. Δανειολήπτες οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καταβολή των δόσεών τους. Με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τρεις συνεχόμενες δόσεις, θα μετατραπούν αυτόματα τα δάνειά τους σε μη εξυπηρετούμενα. Τα 30 ή τα 40 ευρώ, που είναι η αύξηση για κάποιους στις μηνιαίες δόσεις, θα αποδειχτούν δυστυχώς πολύ σημαντικά. Προχωρώντας σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετών κόσμων, είναι αυτόν της σύνταξης χειρίας για τους άντρες. Αν και με καθυστέρηση πολλών ετών, εν τούτης, με ικανοποίηση βλέπουμε να υπάρχει πρόθεση από τον Υπουργό Εργασίας να προχωρήσει στη μελέτη για καταβολή σύνταξης χειρίας στους άντρες που χείρευσαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2018. Για την ιστορία, να αναφέρω ότι το 2019, στις 4 του Ιούλη, όταν ήρθε ενώπιον της Ορομέλειας της Βουλής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχαμε καταθέσει σχετική τροπολογία μέσω της οποίας θα μπορούσαν να είναι δικαιούχοι και όσοι έχασαν την σύζυγό τους πριν το 2018. Αποδείχθηκε στις 19 του Ιούλη του 2020 από το Διοικητικό Δικαστήριο ότι δικαιωθήκαμε για αυτήν την πρόταση μετά και από την λόγω απόφαση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο είμαι αναγκασμένο να αναφέρω εντάχει είναι αυτό της μεταρρύθμισης των Δήμων. Έχουμε έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα της νέας μεταρρύθμισης. Υπάρχουν πολλά που φαίνεται ότι θα ταλαιπωρήσουν τόσο το ίδιο το κράτος, αλλά και τους πολίτες, όπως φυσικά και όσους θα εκλεγούν στις πολυάριθμες νέες θέσεις αξιωματούχων, που θα είναι ενώπιον εντελώς νέων υποχρεώσεων και ευθυνών. Και μάλιστα ενός πολύ αυξημένου κόστους, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικός ο προσανατολισμός όταν ξεκινούσε η συζήτηση. Όσον αφορά το περιβάλλον, στην πατρίδα μας ένας τομέας που σίγουρα θα έπρεπε να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο είναι αυτός του περιβάλλοντος, το οποίο δεν πρόκειται να σωθεί ούτε με πράσινες φορολογίες ούτε με αναφορές. Είμαστε μια πατρίδα ημικατεχόμενη, μικρή σε έκταση και ακόμα πιο μικρή σε φυσικό πλούτο. Μια χώρα που της έχουν απομείνει ελάχιστοι παρθένοι βιότοποι. Πρέπει να πω ότι με ικανοποίηση έχουμε δει τη νέα κυβέρνηση να λαμβάνει κάποια πιο δραστικά μέτρα για τον ΑΚΑΜΑΝ, προσπαθώντας να διορθώσει τα κακώς κείμενα των τελευταίων μηνών. Το ίδιο θα πρέπει να πράξει και με την αλόγηση στην επέκταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκτάσεις εύφορης και γεωργικής γης. Σε αυτό το σημείο προσθέτω ότι χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού
όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές αυτής της ανάπτυξης. Η τακτική της προηγούμενης κυβέρνησης για έγκριση τόσο φωτοβολταϊκών πάρκων σε αυτές τις περιοχές ήταν εγκληματική. Αυτά τα φωτοβολταϊκά θα μπορούσαν κάλλιστα να τοποθετούνται στις οροφές κτηρίων, θέση την οποία εδώ και 5 χρόνια επαναλαμβάνουμε και είναι κάτι που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η χλωρίδα και πανίδα αυτού του τόπου απειλείται καθημερινά και πρέπει άμεσα να γίνουν οι δημόσιες τοποθετήσεις των αξιωματούχων αυτού του τόπου πράξεις. Προχωρώντας στα θέματα της άμυνας, ξεκινώ με το ότι ο προϋπολογισμός του 2024 για την αμυντική θωράκιση είναι κατά 10 εκατομμύρια χαμηλότερος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2023. Το 2022 η δαπάνη ήταν 180 εκατομμύρια, το 2023 173 και για το 2024 162. Κατά το 2024 δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία αγορά καινούργιου οπλικού συστήματος λόγω διάσεσης όλων των κονδυλίων σε ηλυμένες υποχρεώσεις και η ακάλυψη λειτουργικών εξόδων της Εθνικής Φρουράς. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου είχε δεσμευτεί στον Κυπριακό λαό με τα ακόλουθα. Διαβάζω κατά λέξη. Ενισχύουμε την υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς, στοχεύοντας σε θεσμοθετημένες σταθερές δαπάνες επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ύψους τουλάχιστον 2%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξυγχρονίζουμε ή και αντικαθιστούμε παλαιά οπλικά συστήματα που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, παράλληλα με την προμήθεια καινούριων συστημάτων που θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, με προτεραιότητα την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Η φετινή χρονιά έχει ήδη χαθεί και αν η κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις προς τον Κυπριακό λαό, πρέπει να αυξήσει το ποσοστό του 2% για το οποίο δεσμεύτηκε προεκλογικά σε 2,5% για όλη τη χρονική περίοδο της ιδιάστησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Τουρκία, με τις εδώ κατοχικές της δυνάμεις, τις οποίες συνεχώς αναβαθμίζει και που είναι διατεταγμένες επιθετικά, προκαλεί με έργα και πράξεις σε διάφορες περιοχές της νεκρής ζώνης, τις οποίες και παρουσιάζει ως έδαφος του ψευδοκράτους. Όλες οι περιοχές της νεκρής ζώνης, τις οποίες παρουσιάζει ως δικές του το ψευδοκράτος, δίνουν στις κατοχικές δυνάμεις τακτικά πλεονεκτήματα και προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας των πληθυσμών. Μέσα από την προετών αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς έγινε η υιοθέτηση του θεσμού των ΣΥΟΠ, ο οποίος κατά την παραδοχή του Υπουργείου Άμυνας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα λόγω των πολλών παραιτήσεων. Πρέπει να μας προβληματίσει και να αναθεωρήσουμε τις λαθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος. Ως ΕΛΑΜ προτείνουμε την ορθή και αξιοκρατική θεσμοθέτηση των ΣΥΟΠ, καθορίζοντας εξελεκτική πορεία και καταληκτική μισολογική κλίμακα, ώστε να ξεκινούν την πορεία τους όπως σε ανάλογες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη την αστυνομία και την πυροσβεστική. Δυστυχώς, λόγω της χαμηλής μισθολογικής κλίμακας ΣΥΟΠ, με εμπειρία και εκπαίδευση σε προηγουμένης τεχνολογίας και υψηλού κόστους οπλικά συστήματα, εγκαταλείπουν την Εθνική Φρουρά για εργασίες με ανώτερες οικονομικές απολαβές. Στον τομέα της υγείας, καταγράφονται φαινόμενα εκμετάλλευσης του ΙΕΣΥ. Δημιουργούνται τεράστιες λίστες αναμονής σε ειδικούς γιατρούς και λόγω των αυξημένων αναγκών θα πρέπει να δούμε άμεσα σαν κράτος πώς θα βελτιώσουμε τα εν λόγω προβλήματα. Θα πρέπει με την πρόληψη που θα έπρεπε να είναι το μέλλον της υγείας να δώσουμε έμφαση σε εξετάσεις για πρόληψη είτε του καρκίνου είτε άλλων ασθενειών. Τα κρατικά νοσηλευτήρια χρήζουν άμεση στήριξη τόσο σε ιατρικών προσωπικών, νοσηλευτές παραϊατρικών προσωπικών αλλά και ιατρικών εξοπλισμών. Έχουν καταντήσει χώρος εξυπηρέτησης παράνομων μεταναστών, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα, όπως έχουμε ακούσει, απέναντι στους συμπατριώτες μας μετά από πολιτικές οδηγίες εδώ και 4 χρόνια. Συνταξιοδοτικών. Είναι το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου. Ακούσαμε από τον ίδιο τον Υπουργό ότι θα καταργηθεί το 12%. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη δεν έχουμε τελική απόφαση και προς το παρόν συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά η σχετική πρόνοια, η οποία είναι τρομερά άδικη αν δούμε ότι υπάρχουν άλλοι που παίρνουν σύνταξη στα 60 χωρίς καμία αποκοπή.
Την ίδια ώρα που χιλιάδες συμπατριώτες μας λαμβάνουν κάτω από 500 ή 600 ευρώ σύνταξη, αρνείται το ίδιο τον κράτος τη μικρή επιταγή σε χαμηλοσυνταξιούχους, επειδή έχουν μεταφέρει κάποιες πριν δύο χρόνια ή επειδή έχουν κάποιες καταθέσεις μερικών χιλιάδων ευρώ στην τράπεζα. Την ώρα που σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης εφαρμόζεται η ανάλογη σύνταξη για βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, στην χώρα μας όσοι έχουν εισφορές για 42 ή 45 χρόνια και αναγκάζονται στα 63 να συνταξιοδοτηθούν, το κράτος τους επιβάλλει το πέναλτι του 12% στην ήδη πενιχρή σύνταξη που πρόκειται να λάβουν. Αυτά τα επαγγέλματα είναι οι οικοδόμοι, οι γεωργοί, οι υδραυλικοί, οι χτινοτρόφοι και όλα τα άλλα παρεφερή επαγγέλματα. Σε αυτό το σημείο, να ενημερώσω σε όσους δεν το γνωρίζουν και να θυμίσω σε όσους το έχω ξεχάσει, ότι από το 2016 έχουμε καταθεμένη την πρόταση νόμου για συνταξιοδότηση στα 58 σε όσους βρίσκονται σε αυτούς τους κλάδους επαγγελμάτων. Την ώρα που εμείς συζητούμε των κρατικών προπολογισμών, μια μεγάλη μερίδα αυτής της κοινωνίας αναμένει από όλους εμάς να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Συμπατριώτες μας που για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι είτε μονογονείς είτε πολίτεκτοι, που μαζί με τους υπόλοιπους λήπτες επιδομάτων έχουν να αντιμετωπίσουν την γραφειοκρατία της δημόσιας υπηρεσίας. Την γραφειοκρατία που αυτόν το κράτος επέλεξε με την ανοχή του να διαιωνίζει, που με μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση εγκρίνει αιτήσεις και με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τις απορρίπτει, αποκόπτοντας επιδόματα χωρίς καμία προειδοποίηση για λόγους που προσβάλλουν ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά το δημογραφικό και οι ομάδες που ανέφερα πιο πάνω θα έπρεπε να τύχουν μιας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης, ακριβώς γιατί σε τούτον των απαιτητικών και ακριβών κόσμων που ζούμε, παλεύουμε αυταπάρνηση να επιβιώσουν. Ο κερνήσεων είναι στο 1,4 και για να μπορέσει να υπάρξει αναπλήρωση πληθυσμού θα έπρεπε να είμαστε στο 2,1. Τότε το αίτημα των τρίτεκνων για αναγνώριση ως πολίτεκνων θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Όταν οι μονογονείς ζητούν στήριξη για τις βασικές ανάγκες τους και το κράτος δεν ανταποκρίνεται, τότε αυτό είναι τραγικό. Όταν οι πολίτεκνοι ζητούν την επαναφορά των δικαιωμάτων που τους έχουν αποκοπεί τα τελευταία χρόνια και το κράτος επιλέγει να δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια σε όσους απειλούν την κοινωνική συνοχή, τότε αυτό είναι εγκληματικό. Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών με την αναδιοργάνωση της εθνικής τους στρατηγικής όσον αφορά το δημογραφικό και την ενίσχυση των ζευγαριών για να βελτιωθούν οι δείχτες γονιμότητας της χώρας τους, θα έπρεπε να χτυπήσει πολλά καμπανάκια στη μικρή Κύπρο. Πάγια μας θέση είναι ότι αυτές τις τρεις ομάδες συμπατριωτών μας θα έπρεπε να υπάρξει κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Για όσους τρέξουν να πούν ότι αυτή η πρόταση είναι επικίνδυνη για τα οικονομικά του κράτους, θα σας ενημερώσω ότι η συνολική χρονιά δαπάνη αυτών των αιτημάτων δεν ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον υιοθετηθούν όλες οι προτάσεις. Όσον αφορά τους χαμηλόμισθους και τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τη ΣΕΚ και την ΠΑΣΙΔ για την επιταχυνόμενη ανέλυξη των χαμηλόμισθων του δημοσίου τομέα, εξαιρούνται όσοι βρίσκονται στην κλίμακα Α1. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την αναγνώριση της υπηρεσίας τους είναι τρομερά άδικη και δημιουργεί στην πράξη ανισότητα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, όπως έχουμε πράξει ακριβώς και με την προηγούμενη, να αλλάξει άμεσα τη συμφωνία και να αποκαταστήσει αυτήν τη διάκριση. Να θυμίσω ότι ο αγώνας αυτών των ανθρώπων ξεκίνησε από όσους βρίσκονται στην Α1. Σε αυτόν το σημείο να σας ενημερώσω επίσης ότι από όσα έχουν ακουστεί σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών, το κόστος για όσους συμπεριλαμβάνει η συμφωνία για το 2024 είναι αμεληταίο. Δηλαδή, η πραγματική αύξηση του μισθού όσων συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία για το 2024 θα είναι ελάχιστη και στην ουσία θα είναι αυτή που ήταν ήδη προϋπολογισμένη. Περνώντας σε έναν από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, το μεταναστευτικό, θα ξεκινήσω μετά και από αυτά που έχω ακούσει πριν λίγο, ότι
ως κόμμα του ΕΛΑΜ ψήφισε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα. Επίσης, η τελευταία πρόταση νόμου που ψηφίστηκε για αυτό το θέμα ήταν από το κόμμα μας και αφορούσε τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Στην πράξη, από ό,τι θα έχουμε μάθει από τα αρμόδια Υπουργεία, αυτόν έχει λύσει αρκετά χέρια. Επίσης, η τελευταία πρόταση νόμου που συζητήθηκε στην Βουλή ήταν και πάλι αυτή του ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Νομικών και αφορούσε την νομική αρρωγή αιτητών ασύλου και την ανάγκη όπως αυτή γίνεται με τυχαία επιλογή. Σημειώνω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία κάποια έχουν αποδειχτεί, τα κάποια ακόμα είναι στη διαδικασία να αποδειχτούν, με τρομερές συμπτώσεις όσον αφορά την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων στα δικαστήρια. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για τα δικηγορικά γραφεία που τους υποστηρίζουν. Για χρόνια στις ομιλίες μας ως ΕΛΑΜ αναφερόμαστε στα εκατοντάδες εκατομμύρια που δίνονται σε παράνομους μετανάστες. Ακούμε για χρόνια ότι αυτά τα λεφτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι εμείς λέμε ψέματα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξοδευτεί πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λάβει για την τελευταία τριετία, αν ή θα λάβουμε, 29 εκατομμύρια. Δεν το λέει ο κ. Χρήστου, δεν το λέει το ΕΛΑΜ, το λένε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και είναι η επίσημη απάντηση που έχουμε λάβει μετά από ερώτηση του κ. Σωτήρη Ιωάννου. Ξέρουμε ότι είμαστε υπερβολικοί στα ποσά που λέμε. Φέτος, η συνολική δαπάνη πέραν από τα 196 εκατομμύρια ευρώ που έχει ακουστεί από τον ίδιο τον Υπουργό, συν 6 που βρίσκονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού, και χωρίς να υπολογίσουμε των συμπληρωματικών προπολογισμών που ο αντίστοιχος για το 23 τελευταίος ήταν ακόμα 20 εκατομμύρια, είμαστε περίπου στα 220 εκατομμύρια. Τα επίσημα έγγραφα των αρμόδιων Υπουργείων και Υφυπουργείων αποδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι ούτε φαντασία ούτε λόγια του ΕΛΑΜ. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να υποβιβάσουν το πρόβλημα, αυτό αποτελεί μαζί με τον Κυπριακό τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα του τόπου μας και πλέον είναι αλληλένδετα με κάθε επιβεβαίωση. Όσο συνεχίζουμε να βάζουμε τις συνθήκες και τις συμβάσεις πάνω από την επιβίωση του λαού μας, τότε αποδεχόμαστε σαν κράτος ότι ο κοντινός Λίβανος που έχει βουλιάξει με την παρουσία σχεδόν 2 εκατομμύρια παράνομων μεταναστών και θα έπρεπε κανονικά να ήταν ένα μακρινό παράδειγμα όσον αφορά την πραγματικότητα, σας λέμε με βεβαιότητα ότι θα είμαστε η πρώτη περίπτωση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχουμε την ίδια κατάληξη. Και αυτόν δείχνουν οι αριθμοί, αυτό δείχνουν οι προβλέψεις της Frontex και αυτό δείχνει το αμέσως επόμενο διάστημα μετά και με τον πόλεμο που έχουμε στη γείτονα χώρα. Εισηγούμαστε λοιπόν. Παγωποίηση κάθε νέα αίτηση ασύλου μέχρι να πάμε στο 1% του πληθυσμού. Μαζικές απελάσεις σε συνδυασμό με τη σύναψη νέων συμφωνιών και οι άλλες τρίτες χώρες. Αποκοπή των επιδομάτων με ταυτόχρονη παροχή μόνο των βασικών αγαθών σε υλικά και όχι χρήματα. Έναρξη απέλασης Συρίων σε ασφαλές περιοχές της Συρίας. Ακόμη μια λαϊκιστική πρόταση του ΕΛΑΜ που μέχρι πριν 10 μήνες ήταν ανεφάρμοστη, αλλά σήμερα 3 κόμματα την έχουν αναφέρει δημόσια. Πριν 10 μήνες υπάρχει αναφορά βουλευτή ότι αυτή η πρόταση είναι έκφραση λαϊκισμού. Πριν 3 μήνες, βουλευτής που κάθεται σε διπλανών έδρανων το έχει αναφέρει δημόσια στην τηλεόραση. Είναι άλλο κόμματος φυσικά. Είμαστε η πρώτη χώρα σε αναλογία πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα σήμερα είμαστε στο 7% όσον αφορά τους αιτητές ασύλου. Σε αυτό δεν υπολογίζονται όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα, δεν υπολογίζονται όσοι έχει απορριφθεί η αίτησή τους, όπως επίσης όσοι δεν έχουν ακόμη αιτηθεί άσυλο, δεν είναι σε αυτόν το 7%. Από όσους έχουν αιτηθεί άσυλο, το 96% απορρίπτεται. Το επιχείρημα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες έχει απαντηθεί ήδη στην πράξη με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι πρόσφυγες. Και αν μιλούσαμε για τους πρόσφυγες, τότε θα ήμασταν γραφικοί τουλάχιστον αν μας απασχολούσε το 4% του 7% του πληθυσμού που
που έτσι και αλλιώς δεν θα προκαλούσαν κανένα πρόβλημα. Θα ήταν λογικό να τους δώσουμε ό,τι θα έπρεπε να τους δώσουμε και δεν θα μπορούσε κανένας να εκφράζει δημόσια την οποιαδήποτε ανησυχία. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα πω ενδεικτικά ότι οι γειτονιές που εγκαιτοποιήθηκαν, τα σχολεία και οι δημόσιοι χώροι που πλέον είναι απροσέγγιστοι από τους συμπατριώτες μας, δεν αφήνουν περιθώρια άλλου συμπεράσματος. Όση προπαγάνδα και χρησιμοποιηθεί, η πραγματικότητα είναι μπροστά μας. Και επειδή κατηγορούμαστε από αρκετούς σε αυτήν την αίθουσα ότι προάγουμε το μίσος και τη μη θεσσαλλοδοξία, σας προκαλώ να μου πείτε πού έχω παραποιήσει την πραγματικότητα στα όσα έχω αναφέρει. Και αν η πολιτεία αποφάσισε ή αποφασίσει με το καλό να λύσει αυτό το πρόβλημα, τα όσα λέμε θα είναι ανούσια και αχρίαστα. Τα όσα έχω ακούσει από τους δύο προηγούμενους ομιλητές θα ήταν επίσης αχρίαστα εάν οι ευθύνες της προηγούμενης και σημερινής κυβέρνησης αλλά και της πλειοψηφίας αυτού του σώματος ήταν διαφορετικές. Βοηθήστε λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα και ας γίνουμε αχρίαστοι. Προχωρώντας το Κυπριακό και αλλάζοντας θεματολογία, βλέποντας τις εξελίξεις, θεωρούμε ότι το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι η στάση της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί. Η Τουρκία ευθύνεται για τις προκλήσεις κατά μήκους της γραμμής κατάβασης του πυρός και είναι η Τουρκία που βουλιάζει την πατρίδα μας με χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Η αναγκαιότητα για μια έντονη και πιο επιθετική πολιτική είναι πλέον επιτακτική. Περίκλειστη αμόχωστος, Πύλα, Στροβίλια και Άγιος Ζωμέτιος είναι τα τελευταία παραδείγματα που δείχνουν σε όσους εθελοτυφλούν ότι οι Τούρκοι δεν αντιλαμβάνονται ούτε συνθήκες ούτε συμφωνίες. Στόχος τους είναι ο πλήρης έλεγχος της Κύπρου και αυτό θα συνεχίζουν να πράττουν. Επαναλαμβάνουμε τη θέση της παράταξής μας για αλλαγή της βάσης επίλυσης του Κυπριακού. Τα γεγονότα μας έχουν επιβεβαιώσει αφού οι συνεχείς υποχωρήσεις δεν βοήθησαν αλλά αντίθετα οδήγησαν την Τουρκία να αξιώνει περισσότερα και να παρουσιάζεται συνεχώς πιο επιθετική. Τα επιχειρήματα της δικής μας πλευράς είναι αμέτρητα και ο εχθρός της πατρίδας μας φροντίζει σε εβδομαδιαία βάση να μας δίνει ακόμα περισσότερα. Το αφήγημα περί ευθύνης της δικής μας πλευράς στα μάτια των Ευρωπαίων και των υπόλοιπων μεγάλων αυτής της γης έπαψε να ισχύει από τη μέρα που η Τουρκία εισέβαλε και συνεχίζει να κατέχει σχεδόν τη μισή Κύπρο. Το να ακούμε μέχρι σήμερα την ίδια ανατάκα, το μόνο που καταφέρνουμε να πετύχουμε είναι την πλήρη τουρκοποίηση του νησιού. Εις ό,τι μας αφορά, δηλώνουμε και φέτος, ξεκάθαρα και απόλυτα, ότι για εμάς ο εχθρός είναι ένας και βρίσκεται απέναντι. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και στην πατρίδα μας καλή λευτεριά. Ευχαριστώ.